Εδώ. Λοιπόν, Αγγίλης και Χατζημιχάλη εντόπισαν οι αστυνομικοί κάποιους να κινούνται ύποπτα. Τα τρία άτομα που ήταν νεαρά τράπηκαν σε φυγή και στη συμβολή των οδών αυτών που βλέπουμε, που είναι η κάμερά μας με τον Γιώργο Τζελίκα, πέταξαν χειροβομβίδα εναντίον των αστυνομικών και πυροβόλησαν και οι τρεις εναντίον τους. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και σε μαγαζιά από το αστικό κύμα. Έσπασαν κάποια τζάμια. Βλέπετε εδώ, από τα θραύσματα της χειροβομβίδας. Στο σημείο είναι και ο Γιώργος ο Τσελίκας να μας πει τι λέει και ο κόσμος, γιατί μιλάμε για μια κατοικημένη περιοχή. Και πάλι καλά που δεν υπήρχαν και τραυματισμοί. Έλα, Γιώργο. Δίπλα μου είναι οι κύριοι που έντρομοι σκοτήκαν τον ύπνο τους. Εδώ ο κύριος που μένει ακριβώς δίπλα στην Κατζημιχάλη. Ένα πολύ στενό δρομάκι, 3 μέτρων. Για πείτε μου ακριβώς, κύριε. Αυτοί που πρέπει να ρίξαν τη χειροβομβίδα όταν είδαν τα σκούρα. Ναι. Κατάλαβες. Τη ρίξανε και φάνηκε για να φύγουν. Θόλωσε το σύμπαν ολόκληρο. Σηκωθήκατε έντρομος από το θόρυβο. Βεβαίως, αφού τρανταχτηκε το σύμπαν ολόκληρο. Τι ώρα έγινε το γεγονός, παιδιά. Τι ώρα έγινε αυτό.